Η Στέλλα Κυρατζή από μικρή ήθελε να ασχοληθεί με τα οικονομικά. Η επιτυχία της στις πανελλαδικές εξετάσεις και η είσοδός της στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 18.528 μόρια δεν αποτελεί έκπληξη για την ίδια, καθώς όπως τονίζει, διάβαζε με μεθοδικότητα και πρόγραμμα. Αυτό που έκανα εγώ ήταν ότι όλα τα χρόνια διάβαζα, δηλαδή δεν το άφησα μόνο για την τρίτη ηλικίου. Ουσιαστικά είχα ένα στόχο και πάλευα γι' αυτόν. Ποτέ δεν άλλαξα το στόχο μου στη μέση της χρονιάς, ας πούμε. Όπως τονίζει η μαθήτρια Ιδιωτικού Κολεγίου της Θεσσαλονίκης, η κρίση την οποία βιώνει η χώρα μας λειτουργήσε ως αντικίνητρο για την ίδια για να ασχοληθεί με τα οικονομικά. Το να ασχοληθείς με τα οικονομικά είναι και ένας τρόπος για να βοηθήσεις κάπως τη χώρα σου. Δηλαδή να ασχοληθείς με τον τομέα στον οποίο η χώρα σου μειονεκτήσει σχετικά με άλλες χώρες που με το εξωτερικό. Και γι' αυτό το λόγο επέλεξα αυτόν τον τομέα και συγκεκριμένα την οργάνωση και διοίκηση. Αν και το Σεπτέμβριο θα εγκαταλείψει την Ελλάδα για σπουδές στην Αγγλία, ευελπιστεί κάποια στιγμή να επιστρέψει και πάλι στην Ελλάδα. Θα κάνω συγγραφή εδώ στο Πανεπιστήμιο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και γιατί μπορείς στο μέλλον ίσως να έρθω και εδώ και να τελειώσω και αυτή τη σχολή. Ο Βασίλης Ψαράς είναι ο πρώτος επιτυχών στο οικονομικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στην εκπομπή City Break, ο στόχος που θέτει ο κάθε υποψήφιος αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για το δρόμο που θα ακολουθήσει προς την επιτυχία. Η πενταήμερη πήγα και βόλτες έκανα. Η μαμά μου ακόμα και τώρα πολλές φορές με ειρωνεύεται ή οι φίλοι μου λένε ότι μπορεί να έβγαλες τόσα μόρια αλλά και πάλι και έξω ήσουνα και για καφέδες ερχόσουνα. Και νομίζω ότι ο καθένας κάνει τη διαχείρισή του. Πάντως για όσους δεν πέτυχαν φέτος τις πανελλαδικές εξετάσεις υπάρχει πάντα και η δεύτερη φορά.